μεγάλη συμμετοχή εδώ στην Αγιά, αλλά και στην Ελασσόνα, όπως και στην Όσα, που από εκεί έρχομαι, από την Όσα των αμυγδαλοπαραγωγών, δείχνει τη μεγάλη αποφασιστικότητα των αγροτών για μια ακόμη φορά στους δρόμους να διεκδικήσουν το δίκαιό τους. Και το δίκαιό τους είναι η κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις που μας έχει δώσει, να υπάρξει ενίσχυση του χαμένου εισοδήματος, γιατί πουλήσαμε τα προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής, να σταματήσει η αδικία και ο διαχωρισμός των αγροτών σε πολίτες Α και Β κατηγορίας, όπως και το ΔΕΕΡΙ και Βασίλευε, που πάντα το χρησιμοποιούν για να ανακόψουν τους αγώνες μας και να ανακόψουν τη συμμετοχή μας. Το αίτημα είναι κοινό για όλη την Ελλάδα. Να υπάρξει κάλυψη του χαμένου εισοδήματος στα αμύγδαλα, να τηρηθεί η δέσμευση για κάλυψη του χαμένου εισοδήματος στα κεράσια, να δοθούν τα 50 ευρώ επιπλέον στα πράσινα μήλα υγείας όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και να ενισχυθούν τα κάστανα του νομού Λάρισας, τα οποία έχουν φυάσει ύψη. Άρα με αυτά τα αιτήματα δίνουμε σήμερα ακόμα μια συντονισμένη μάχη σε όλο το νομό της Λάρισας που έχει αυτά τα αντίστοιχα προϊόντα. Και αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί θα υπάρξει και η συνέχεια των κινητοποιήσεών μας μέχρι να υπάρξει η υλοποίηση της δέσμευσης από την πλευρά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το πιπόνι. Πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά τις δεσμεύσεις που έδωσε να τις υλοποιήσει και πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά και να μας απαντήσει εάν θέλει να υπάρχει πρωτογενής τομέας ή αν θέλει με την πολιτική της να μας διώξει έξω από την παραγωγή. Είναι πολιτική όλων όσων τέλος πάντων συμφωνούν με αυτά τα μέτρα. Συνεπώς, ο αγώνας μας εδώ, η ενότητά μας, η αποφασιστικότητά μας και κυρίως η σημαντική συμμετοχή μετά από τόσες κινητοποιήσεις δείχνει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στον δρόμο, γιατί είναι ο δρόμος που θα μας φέρει την νίκη.